Με αφορμή την λήξη της σχολικής χρονιάς 2016-2017 για τον παιδικό σταθμό, ο Δήμος Κιάθου, ο Πρόεδρος Επιτροπής Νίκος Αναγνώστου και το παιδαγωγικό προσωπικό ετοίμασαν μια μικρή έκπληξη για τα 65 παιδιά που αποφύτησαν από το πρώτο του σχολείο το 2017 και τους γονείς τους. Η καλλιτεχνική ομάδα La Petite Marguerite με τους γλυκύτατους σαπουνοφουσκολόγους, τον καριοφίλη Γκοζούδη και Βασιλική Τσότσου και με στοιχεία από το θέατρο, τον χορό, την τέχνη της ακροβατικής και του θεάτρου δρόμου, δημιούργησε μια διαδραστική performance σαπουνόφουσκας. Ένα θεματικό σόου γεμάτο τεράστιες σαπουνόφουσκες που ζωντάνεψε μπροστά στα μάτια των μικρών παιδιών, τα οποία ενθουσίασε και ξεκίνησαν ένα ονειρεμένο παιχνίδι με αυτές. Η άπειρη μαγεία του αέρα φούσκωσε από χαρά τις ευαίσθητες ψυχούλες των μικρών παιδιών και γιγάντωσε τις σαπουνόφουσκες που έκλεισαν μέσα τους δασκάλες, παιδιά, γονείς, γιαγιάδες, παππούδες, μα και τις αναμνήσεις μιας χρονιάς με γέλια, συγκινήσεις, μα και αταξίες. Τα χαμόγελα και φυσικά οι εκατομμύρια σαπουνόφουσκες είπαν το πιο γλυκό αντίο στους μικρούς μαθητές, που τώρα πλέον ανοίγουν τα φτερά τους για τη σχολική ζωή που ανοίγεται μπροστά τους. Οργανώνουμε αυτές τις παραστάσεις με σαπουνόφουσκες, οι οποίες περιέχουν έντονο το στοιχείο της φαντασίας, του παραμυθιού, αυτό του εφήμερου που πηγάζει από μια σαπουνόφουσκα. Που ξεκινάμε από μικρές και καταλήγουμε σε μεγάλες σαπουνόφουσκες και συμμετέχουν ταυτόχρονα σε αυτή την παράσταση και τα παιδιά. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε εδώ πέρα σαν αποτέλεσμα. Τι επίδραση έχουν στα παιδιά. Οι ηλικίες απευθύνονται όχι μόνο στα παιδιά. Απευθύνονται από... εμείς έχουμε θεωρητικά από 0 έως 99 χρονών. Δηλαδή είναι και για μεγάλους, για όσους έχουν το παιδί μέσα τους και το απολαμβάνουν. Μια σαπουνόφουσκα με τα χρώματά της, με το εφήμερό της όπως προσδιορίσαμε πριν, με αυτή την έκλαμψη που βγάζει, όποιος το αδράξει και το πάρει μέσα του, είναι προς όφελος. Το όφελος που αποκομίζουν τα παιδιά από αυτή την παράσταση. Το όφελος. Όπως κάθε παράσταση, η ψυχαγωγία η οποία δημιουργείται και είναι αυτή η λαχτάρα να σπάσουν τη σαπουνόφουσκα, τα χρώματα που βλέπουν, ένα μεγάλο wow, μια αναμονή για τη συνέχεια, το ποιο θα είναι το επόμενο. Γενικά παίρνουμε ένα καλό feedback, να το πω έτσι στα αγγλικά όπως μιλάμε συχνά σε ορολογίες, και τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα πολλές φορές από τη σαπουνόφουσκα. Μια απλή σαπουνόφουσκα. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά.